Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε, άνθρωποι των μέσων. Σήμερα μια ειδική συνεδρία. Δεν έχει ξαναγίνει. Θα γίνει πρώτη φορά φέτος. Τι είναι αυτό? Μετά την καταστροφική πυρκαγιά πριν από τριετία ήταν. Διετία. Που ήταν στο, ξέρετε, την περιοχή των Βατερών, Βρύσας, το Πανεπιστήμιο. Τι είπατε? Όλη η περιοχή. Εντάξει, ευρύτερη περιοχή Πολυχνήτου. Αλλά ειδικότερα ήταν Βατερά, Βρύσα, Σταυρός. Σταυρός, Βούρκος. το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και με πρωτοβουλία του παρακαθήμενου καθηγητού Καλαμποκίδη ανέλαβε την πρωτοβουλία να συντάξει μια έκθεση ανασυντάξεως, να κάνει ορισμένες προτάσεις. Συνεργάστηκαν περίπου 5 τμήματα ή 6, αν θυμάμαι καλά. Σχεδόν όλο το Πανεπιστήμιο συνεργάστηκε για να φτάσουν σε αυτή την έκθεση. Σήμερα ο κύριος Καλαμποκίδης και ο κύριος Αντιπρίτανης εδώ θέλησαν και πολύ σωστά να παρουσιάσουν αυτή τη μελέτη και είπαν να την παρουσιάσουμε στο κτίριο της περιφέρειας. Γι' αυτό είμαστε εδώ, να ακούσουμε, γι' αυτό φώναξα και όσους μπορούσα να φωνάξω, να ακούσουμε τι μπορεί να γίνει και να δούμε τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Συμφωνούμε? Απόλυτα. Θέλετε να πάρετε το λόγο? Βεβαίως. Πρώτα-πρώτα, ίσως πρέπει και θυμοτυπικά να σηκωθώ, να σας παραδώσω τη μελέτη και επισήμως, γιατί ανεπίσημα την έχετε. Ανεπίσημα η μελέτη, αυτά είναι τα 30 χρόνια ζωής της γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είχατε και μια τελετή πρόσφατα. Πρόσφατα, που και τα 40 χρόνια γιορτάσαμε, που ήσασταν παρόν, την οποία μελέτη, να σας πω από την αρχή, ότι την κάναμε εθελοντικά. Ούτε ζητήσαμε, ούτε πήραμε. Το προς τιμή σας. Ματοδότηση. Προς τιμή σας. 50 συνάδελφοι, φοιτητές, συνεργάτες, 50 άτομα. Ο κ. Αντιπρίτανης ήταν. Βεβαίως, από τους βασικούς. Θα σας πω το εξής, ότι εκτός από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, συμμετείχαν και συνάδελφοι, συνεργάτες, επιστημονικό προσωπικό, από το ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο Αθηνών δηλαδή, από το ΕΛΓΟ Δήμητρα, όπως λέγεται, ένα ερευνητικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Γεωργίας, το Πυροσβεστικό Σώμα. Ο κ. Χαρατουνιάν. Από ΕΛΓΟ. ΕΛΓΟ ήταν κάποιος ερευνητής. Ναι, ΕΛΓΟ Δήμητρα. ΕΛΓΟ Δήμητρα, ναι, ακριβώς, ναι, ναι. Και ήταν ένας ερευνητής ο κ. Ξανθόπουλος μαζί μας. Και βέβαια στο Πυροσβεστικό Σώμα, εδώ ο διοικητής των περιφερειακών πυροσβεστικών υπηρεσιών του Βορείου Αιγαίου, ο κύριος Κυπριοτέλης, ο διευθυντής δασών, ο κύριος δασών Λέσβο, ο κύριος Κράλης και πολλοί πολλοί άλλοι. Η περιφέρεια ήταν επίσης με την πολιτική προστασία, ο κύριος Μαλιαρός και λοιπά, και ο κύριος Αρώνης που είναι ο πολιτικός προϊστάμενος και πολλοί άλλοι. Και βέβαια να το πω εδώ ότι από την πρώτη στιγμή ο Περιφερειάρχης ήταν δίπλα μας. Και όταν λέω από την πρώτη στιγμή, θυμάστε εκείνη την... Στη διάρκεια της πυρκαγιάς. Την θερμή συζήτηση που είχαμε ένα μήνα μετά την πυρκαγιά στα Βατερά, στον Αύγουστο. Στον Προκόπα. Στον Προκόπα. Εν πάση περιπτώσει, πολύ καλό, η παρουσία σας εκεί έδειξε κάτι και φάνηκε και στους ανθρώπους ότι εδώ είμαστε. Και φέραμε τον κύριο Μπένο. Και φέρατε αμέσως μετά τον κύριο Μπένο, όπως είχατε πει κλπ. Και συνεχίσαμε εμείς τη δουλειά μας με τον κύριο Σουλακέλη. Τις πρώτες μέρες, καλά, στη διάρκεια της φωτιάς ήμασταν συνέχεια και με τα συνεργεία και ευχαριστώ και τους δημοσιογράφους, ήμασταν στη φωτιά, στα βουνά, με τους πυροσβέστες, τους δασικούς και τους εθελοντές και την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά τέλος πάντων ένα μήνα μετά τα είπαμε. Και αν θυμάστε, ήσασταν και δεύτερη φορά μαζί μας, δεν το ξεχνάω, δύο φορές, όταν το Δεκέμβρη του ιδίου έτους, του 22 δηλαδή, η φωτιά έγινε 22 Ιουλίου του 2000, συγγνώμη, 23 Ιουλίου του 2022. Το Δεκέμβρη του ιδίου έτους, όταν ξεκινήσαμε αυτή τη δουλειά και παρουσιάσαμε το τι θέλουμε να κάνουμε, ήταν φιλόδοξη, να σας πω, μεταξύ μας και εγώ είχα κάποιες αμφιβολίες τότε αν θα μπορέσουμε να το φέρουμε σε πέρας αυτό το έργο. Ήσασταν μαζί μας στο Πανεπιστήμιο, αν θυμάστε, στην αίθουσα της Συγκλήτου,
σε παλιά σας λιμέρια. Και εν πάση περιπτώσει, εκεί είπαμε τι θα κάνουμε. Από εκεί και ύστερα μεσολάβησε πολλή δουλειά. Είχε γίνει ήδη η δουλειά πεδίου που επί 4 μήνες με τον κύριο Σουλακέλη. Στην ουσία ο κύριος Σουλακέλης ανέλαβε μία δράση της όλης μελέτης, τη δράση που λέγεται διαδικτυακή χαρτογράφηση, και ήταν το υπόβαθρο το οποίο χρησιμοποίησαμε όλοι μας, οι άλλες 6 δράσεις, για να αναλύσουμε, να παρακολουθήσουμε και να παρουσιάσουμε τα δεδομένα της πυρκαγιάς αυτής. Θα πω 2 λόγια. Σήμερα δεν έχω σκοπό να κάνω αυτές τις τυπικές ακαδημαϊκές παρουσιάσεις με PowerPoint και λοιπά, διαφάνειες. Ήθελα περισσότερο να είναι μια συζήτηση από καρδιάς όλων μας, για να δούμε τι προβλήματα έχει σήμερα αυτός ο τόπος και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι μας και κυρίως εσείς που σας παραδίδουμε αυτή τη μελέτη, την εθελοντική, όπως λέω ξανά, μελέτη, μέσα από τα ΕΣΠΑ, μέσα από οτιδήποτε άλλο, χρηματοδοτικές πηγές μπορείτε να κάνουμε. Το Πανεπιστήμιο θα είναι πάντα υποστηριχτής σε αυτά που θα κάνετε, αλλά πρέπει να πάρει τώρα την υπόθεση στα χέρια τους οι τοπικές αρχές, η πολιτεία, η περιφέρεια και ο Δήμος, φαντάζομαι. Τώρα, αυτά με τα εισαγωγικά της όλης δουλειάς μας. Η μελέτη αυτή προσπάθησε από την αρχή να κάνει ένα μπούσουλα, ένα πρόπλασμα να σας δώσει, ένα εργαλείο, με άλλα λόγια, χρησιμοποιώ συνώνυμα, για να προχωρήσουμε όλοι μαζί στην ανάταξη, στην ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη αυτής της περιοχής που λέγεται Βρύσα, Βατερά, Σταυρός, και βέβαια περιλαμβάνει και τους όμορους σχισμούς του Πολυχνήτου, το Βασιλικών, του Λισβορίου, για να μείνω έτσι στη Χερσόνησο αυτή της νότιας κεντρικής Λέσβου. Και βέβαια η επιπτώση του τι κάνουμε ή δεν κάνουμε θα έχει αντίκτυπο και στους υπόλοιπους δήμους τώρα. Να σας θυμίσω το καλοκαίρι που μας πέρασε, είχαμε ένα διήμερο με κεραυνούς, αν θυμάστε, μέσα στο καλοκαίρι. Στην περιοχή της περιοχής Natura, που είναι ο Όλυμπος, πάνω από εμάς, από εμάς λέω τη Βρύσα κλπ. Είχαμε 2 πυρκαγιές μέσα στην περιοχή Natura. Και έξω, στο Αμπελικό, που είναι ένα αρχαίγωνο δάσος Πεύχης, ένα υπέροχο δάσος, που εδώ θα με συγχωρήσετε, αφού αναφέρω το δάσος του Αμπελικού, θα πρέπει να αναφέρω το ρόλο των εθελοντών και στην εκπόνηση και αυτής της μελέτης και στην πυρόσβεση. Και θυμάμαι βέβαια το νούμερο 1 πυροσβέστη, εκθεγού ορμόμενο, τον πατέρα Στρατή, τον Παπαστρατή, όπως το λέμε κακάμπουρα. Μας βοήθησε και στις εργασίες μας και όλα, μετακινήσεις κλπ. Και βέβαια ήταν τώρα το καλοκαίρι, καλά που ήταν ο Παπαστρατής, έτρεξε πρώτος, δεν κάνω λάθος, γιατί μιλούσα με τον διοικητή τότε, τον κύριο Κυπριωτέλη, ο οποίος ήταν σε μια άλλη μεγάλη φωτιά στοιχείο απέναντι και έδινε εντολές από μακριά. Πήγε ο Παπαστρατής και αν αυτές τις 4 πυρκαγιές συνολικά από κεραυνούς δεν υπήρχε αρχική προσβολή μέσα σε 5-10 λεπτά που πήγε ο Παπαστρατής από το Αμπελικό, νομίζω ότι θα μιλούσαμε και για άλλη μεγάλη πυρκαγιά. Και βεβαίως, όπως σας είπα, αν έμπαινε και αυτή η πυρκαγιά του 22, είτε οποιαδήποτε άλλη μπει στην περιοχή Natura της Αγιάσου, θα σταματήσει το χωριό, δυστυχώς, και αν σταματήσει. Εντάξει. Άρα λοιπόν αυτά σαν γενικότερα για την όλη προσπάθεια που κάναμε. Δεν το είδαμε καθαρά πυρκαγιολογικά, πυρικά το θέμα. Ένας άξονας από αυτούς που σας προτείνουμε τώρα για το ΕΣΠΑ, εφόσον μπορείτε και έχετε χρόνο, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Περιφερειακή Σύμβουλη, ένας άξονας βέβαια θα είναι η αντιπυρική προστασία. Και βεβαίως μας ενδιαφέρουν οι περιοχές, όπως λέμε, μίξης δάσους οικισμών. Αυτοί δηλαδή οι οικισμοί που σας ανέφερα και πριν, που είναι γύρω από το δάσος, οι οποίοι, αν δεν είχαμε ευνοϊκότερες συνθήκες, ανθρώπους που επιτέθηκαν τη φωτιά εκεί που έπρεπε, στα όρια
του οικισμού των Βατερών, δηλαδή στην περιοχή Διόνυσος, για όσους ξέρουν, νομίζω ότι θα μιλούσαμε για άλλη φωτιά τώρα. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι ευχαριστώ όλους αυτούς και τον Θεό που δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα σε αυτή τη φωτιά. Τόσο ακαριαία φωτιά. Δεν ήταν πολύ μεγάλη με δικά μας στάνταρ επιστημονικά, αλλά ήταν ακαριαία, ευνίδια. Μέσα σε 3 ώρες έφτασε στη θάλασσα. Ξεκίνησε στη Ρογκάδα, που την ξέρετε πάνω, και έφτασε στη θάλασσα μέσα σε 3 ώρες. Τότε με τον κύριο Σουλακέλη, όταν τα συζητούσαμε, εγώ ήμουν έτυχε να είμαι εκεί, γιατί ήταν Σάββατο, ξεκίνησε. Σάββατο επί Ιταλιά. Πήγα στο χωριό τη Βρύσα, βλέπω τη φωτιά που κατεβαίνει από τη Ρογκάδα. Αυτό ήταν μια ώρα αφού ξεκίνησε. Λέω, πολύ σύντομα θα είναι στα Βατερά. Μα πού θα είναι στα Βατερά. Έγινε εκένωση άμεση, δόθηκε η εντολή στο Δήμαρχο από τον κύριο Κυπριωτέλη και εκενώθηκαν τα Βατερά, εκενώθηκαν και ξενοδοχεία όπως το μεγάλο ξενοδοχείο Ειρήνη που έχουμε στην περιοχή. Και ευτυχώς δεν θρυνήσαμε θύματα. Εάν ήταν διαφορετικές συνθήκες, θα μιλούσαμε για άλλη πυρκαγιά. Η πυρκαγιά σταμάτησε στον οικισμό μπαίνοντας μέσα, έκαψε κάποιες αυλές, κάποια σπίτια, κάποια στέγη, εγκαταλειμμένα, μια στέγη που ακόμη χάστηκε εκεί πέρα, την έβλεπα προχθές που περνούσα. Και τέλος πάντων, μιλάμε για μια φωτιά χωρίς ανθρώπινα θύματα. Είναι τελείως διαφορετικό αν μιλάμε για μια φωτιά που έχουμε έστω και μια ανθρώπινη απώλεια. Όπως λέω, επιστημονικά το λέω αυτό, μπορώ να χάσω 10.000 δέντρα, αλλά έναν άνθρωπο, αν χάσω, θα έχω πρόβλημα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Άρα λοιπόν, πέρα από αυτό τον άξονα, το βασικό που λέμε αντιπυρική προστασία, κύριε Περιφερειάρχα, και περιοχές μίξης δάσους οικισμών για όλη την περιοχή, είναι 4-5 άλλοι άξονες, στους οποίους μπορούμε, σας δίνουμε με τη μελέτη πρόπλασμα, είπα, εργαλείο, υπόβαθρο, δεδομένα, για να προχωρήσουμε. Πρώτον, αγροτική και υδατική οικονομία. Η αγροτική οικονομία είναι το νούμερο ένα για μένα αυτή τη στιγμή, μαζί με την υδατική οικονομία. Το βιώνουμε σήμερα, την ξηρασία, λειψιδρία, ανοβρία που έχουμε. Εάν χάσουμε και τις ελιές, τα υπόλοιπα αγροτικές μας καλλιέργειες κλπ, θα χάσουμε και τους ανθρώπους. Και ξέρετε, η απερίμωση της Ελλάδας γενικότερα, αλλά και του νησιού μας και των άλλων νησιών του Αιγαίου, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Προχτές ήταν ο καθηγητής δημογραφίας, ο κύριος Βίρον Γκοτζαμάνης, ίσως ο νούμερο ένα ειδικό στη δημογραφία μαζί μας του Αγίου Δημητρίου το βράδυ στην εκδήλωσή μας, και μας έλεγε λοιπόν, προσπαθώ τώρα από μνήμης να σας πω κάποια από αυτά που μας είπε ο ίδιος ο Βίρον Γκοτζαμάνης ο καθηγητής, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού επικεντρώνεται στο 2% της ελληνικής γης. Αν δεν κάνω λάθος, το 80% του πληθυσμού είναι μαζεμένο στα μεγάλα αστικά κέντρα. 2% σε έκταση. Το Λεκανοπέδιο, Αττική γενικά, και Θεσσαλονίκη και η άλλη μεγάλη δήμη. Η υπόλοιπη Ελλάδα είναι απερημοποιημένη. Το λέω εγώ, γι' αυτό τον μπέρδεψα. Απερημοποιημένη. Τα νησιά μας είναι γερασμένα πια. Ο πληθυσμός μας, έλεγε ο Γκοτζαμάνης, πάνω, όσοι βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πάνω από 65 χρονών, είμαστε αυτή τη στιγμή το 1/4 του πληθυσμού και της Ελλάδος γενικότερα, πάνω από 65. Οι μικρές ηλικίες, οι παραγωγικές, οι που θα δουλέψουν κλπ, μονοψήφια ποσοστά. Αν συνεχιστούν αυτοί οι ρυθμοί, αυτό που λέγεται drain brain, δηλαδή που φεύγουν πια οι νέοι, τα μυαλά κλπ, κλπ, εγκέφαλος, brain drain, αυτή είναι η εκροή εγκεφάλων, αν συνδυαστεί και με την άλλη μετανάστευση, οικονομική κλπ, κλπ, για τέτοιους λόγους, από το 2011 και μετά η Ελλάδα έχει περισσότερες, και με τις ασθένειες, με τον κορονοϊό κλπ. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είχε, θα το διαβάσετε προχτές, είχε 60.000 θανάτους παραπάνω από γεννήσεις. Δηλαδή είμαστε ελλειμματικοί, το ισοζύγιο είναι αρνητικό. Περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις. Με τους ίδιους ρυθμούς, το 2050
ελπίζω να είμαστε τότε, ίσως, θα δούμε ο Θεός, θα είμαστε 1 εκατομμύριο λιγότεροι. Στην τελευταία απογραφή του 21 ήμασταν περίπου 10 εκατομμύρια, συν πλην 10. Θα είμαστε 1 εκατομμύριο λιγότεροι, το 50. Αν πάμε και με τους ίδιους ρυθμούς, άμα γίνουν κοσμογονικές αλλαγές κλπ, αυτές οι δημογραφικές τάσεις μπορεί να πάνε περίπατο σε 25 χρόνια από τώρα. Άρα λοιπόν αυτό είναι η κατάσταση. Η συγκεκριμένη περιοχή, η Βρύσα, εάν δεν επανέλθουν νέοι πια που φύγαν και με το σεισμό το 17 και με τη φωτιά το 22, αν δεν επανέλθουν νέοι άνθρωποι με τις οικογένειές τους, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα χωρίς τους ανθρώπους. Δηλαδή ό,τι και να κάνουμε, και δρόμους και κτίρια και υποδομές, άμα δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν ξέρω πώς θα τα... Και μάλιστα, δημογραφικά πάλι ήθελα να πω έτσι ένα δεδομένο σε σχέση με την περιοχή, το οποίο μου διέφυγε, θα μου έρθει λίγο πιο κάτω. Πρέπει να επανέλθουν οι άνθρωποι στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, αυτά με την αγροτική οικονομία και την υδατική οικονομία. Έχουμε ένα ολόκληρο κεφάλαιο γι' αυτό, από καλούς συναδέλφους και συνεργάτες που... Το ένα λέγεται υδατική οικονομία, διάβρωση και πλημμύρες, γιατί είναι αλληλένδετα αυτά. Ξέρετε, η ξηρασία είναι το αντίθετο φαινόμενο της πλημμύρας. Είναι τα δύο άκρα του ιδίου υδρολογικού φαινομένου. Ξηρασία, πλημμύρα. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ένα κεφάλαιο με αυτά, με τους καλούς συναδέλφους από το τμήμα ωκεανογραφίας και παράκτειας βιολογίας εδώ στο Πανεπιστήμιο, την κυρία Τζοράκη και τους συνεργάτες της. Αγροτικά θέματα, ολόκληρο κεφάλαιο με συναδέλφους και βεβαίως δεν είναι εδώ μαζί μας και ο κύριος Παλαιοπάνης, ο οποίος έχει ασχοληθεί κατά κόρον και έχει κάνει προτάσεις και κάνει κατά καιρούς σε αυτό το κεφάλαιο. Στον ίδιο άξονα ασχοληθήκαμε εδώ και με την κοινωνικο-οικονομική αναγέννηση της περιοχής. Πρέπει κοινωνικο-οικονομικά να αναβαθμίσουμε την περιοχή. Αν δεν έχεις δουλειές, αν δεν έχεις κοινωνικές επιδομές, κέντρα υγείας, ATM δεν έχει, ATM κρατικό δεν έχει, ένα ιδιωτικό έχει, αν δεν κάνω λάθος πρόβλημα, έτσι, στο οποίο πληρώνεις 1, 2, 3 ευρώ, πόσο? Έχει προμήθεια. Προμήθεια. Άρα λοιπόν, ATM δεν έχει ουσιαστικά η περιοχή, τη Βρύσα Βατεράνο, που Λιχνίτους έχει ένα ή δύο, και τέλος πάντων, αν δεν γίνουν τέτοιες κοινωνικο-οικονομικές, δεν υπάρξει τέτοια κοινωνικο-οικονομική αναγέννηση στην περιοχή, το παιχνίδι επίσης είναι χαμένο. Είναι χαμένο. Βλέπουμε τέτοια πράγματα, τα είδαμε με τους συναδέλφους της κοινωνιολογίας στο γνωστό τμήμα. Είχα εδώ τα... να σας μοιράσω, καθώς μιλάω για τους άξονες, να σας μοιράσω εδώ, κύριε Περιφερειάρχα, και εσείς, και ακόμη ένα έχω από εδώ, αν θέλετε. Ναι, δώστε, εμείς τα ξέρουμε, τα ζούμε, τα βιώνουμε. Είμαι κι εγώ, όπως με λένε, Βατεριανό. Ο Βατεριανός, ξέρετε, είναι όχι αυτός που είναι από εκεί, είναι αυτός που κατοικεί εκεί πέρα. Και σήμερα μου είπε ένας φίλος που πήρα, με είπε Σόγαμπρος. Κάτι άλλο μου είπε. Ξογενής. Εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, έχω ακόμη ένα εδώ, αν θέλετε. Από εκεί, Μιχάλη. Με το τμήμα κοινωνιολογίας τα είδαμε αυτά. Έχουμε ένα ολόκληρο κεφάλαιο που βλέπουμε τέτοια θέματα. Στα περιεχόμενα να τρέχω. Βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και επίσης και κάποιοι που κατάγονται από την περιοχή, που είναι επιστήμονες εδώ στους φορείς, η κυρία Πελέκου, η αρχιτέκτον του Δήμου Μυτιλίνης και κάποιοι άλλοι, έχουν ασχοληθεί πέρα από τα δικά τους θέματα που είναι εσείς, σεισμικά θέματα, είναι αρχιτεκτονικά θέματα και με κοινωνικά θέματα. Επίσης, δεύτερος άξονας, ξεκίνησα από το τέταρτο, πάω στο δεύτερο.
Χωροταξική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη των βατερών. Τεράστιο θέμα. Χωροταξικά τα βατερά είναι μια λωρίδα οικισμού. Αυτό είναι ότι χειρότερο. Για ανάπτυξη, για τουρισμό, για ό,τι θέλετε. Δεν έχουμε μια πλατεία. Δείτε τα μέρη που έχουν στο νησί μας κόσμο. Πέτρα, Μόλυβος, Αγιάσος, Πλωμάρι. Έχουν μια βασική υποδομή σε πλατεία. Πάρκινγκ, ας μην πω, κάτω από τα ρίχια. Είναι το πάρκινγκ. Αδιανόητο. Γιατί υπάρχει και παράκτια διάβρωση, υποβάθμιση κλπ. Κλπ. Κύριε Πρόεδρε, αυτού του παραλιακού μετόπου. Άρα θέλει μια χωροταξική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη στα βατερά, η οποία μπορεί να επέλθει και με, πώς το λένε, με δράσεις που ασχοληθήκαμε σε αυτό το κεφάλαιο. Ένας επίσης ντόπιος βρυσαγώτης, ο κύριος Σπύρος Αναγνώστου, είναι ειδικό σε θέματα πολεοδομικά, δεν είναι εδώ μαζί μας, καλός νέος συνάδελφος στη γεωγραφία, επίκουρος καθηγητής. Έχουμε ένα ολόκληρο κεφάλαιο και με άλλους συναδέλφους που ασχολήθηκαν, που είναι πιο, ας πούμε, ηλικιακά μεγαλύτεροι και έχουν τεράστια εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Προτάσεις και εδώ. Τρίτος άξονας. Αυτό που είναι χρόνιο αίτημα των βρυσαγωτών. Η παραλιακή οδική διασύνδεση των Δήμων Δυτικής Λέσβου, ημών δηλαδή, με Ήτα, το και της Μυτιλίνης. Το χέρι σας είδα. Και της Μυτιλίνης. Μυτιλίνη, Πλωμάρι. Η διασύνδεση δηλαδή μεταξύ Βατερών, Πλωμαρίου. Τώρα, κάποιες σκέψεις είναι, ας ξεκινήσουμε κύριε Περιφερειάρχα με το δρόμο, ένα κομμάτι-κομμάτι, τμηματικά. Δρόμος, ας πούμε, Βατερά Δρότα. Είναι εφικτός. Είναι πριν από την Παναγιά την Κρυφτή αυτός. Δεν είναι. Ή Μελίντα Παναγιά Κρυφτή και μετά θα δούμε πώς θα γίνουν οι συνδέσεις. Θεωρείται, από ό,τι λένε και οι ειδικοί, ότι θα προσελκύσει κόσμο η ευρύτερη περιοχή, τουρισμό, άλλους κλπ. Κλπ. Που αυτό θα δώσει μια όθηση. Και η όθηση, ξέρετε, δεν είναι μόνο να ξεφύγουμε από το τον οικονομικό αποκλεισμό, να ξεφύγουμε και από έναν κοινωνικό αποκλεισμό στην περιοχή, που για παράδειγμα, θα το πω αυτό και ας είναι εις βάρος της τοπικής κοινωνίας, γιατί εγώ είμαι επιστήμονη και τα λέω τσεκουράτα. Χρόνια τώρα πάμε κύριε Περιφερειάρχα με τα βαριά μηχανήματα να καθαρίσουμε τις ακτές μας, τις αμμουδιές μας. Με τη συνάδελφα την Τζοράκη από τη θάλασσα γράψαμε ολόκληρο άρθρο στην Καθημερινή για το θέμα. Μη προς Θεού, μη καταστρέφεται το οικοσύστημα. Καταστρέφεται το οικοσύστημα. Τα κρινάκια, τους μικροοργανισμούς, μέχρι και, κύριε Πρόεδρε, κύριε Νίκο, θαλάσσιες χελώνες δεν ήρθανε πριν από 1-2 χρόνια, βάζουν τα αυγά τους. Περνά τα μηχανήματα, τελειώσαμε. Και μετά κάνετε ζημιά, διότι αυτό συμπιέζεται, δεν έχει αέρα οξυγόνο ανάμεσα, δεν υπάρχουν μικροοργανισμοί να έχουν στοές, αυτό συμπιέζεται, γίνεται βράχος και η πρώτη νοτιά, και έχει άγριες νοτιές όπως ξέρετε πολύ καλά εκεί, χειμώνα καλοκαίρι, πήρε την άμμο μέσα και τελειώσαμε. Βγήκαν οι πλάκες. Στα σπίτια μας τώρα μπροστά έχει πλάκες πλέον, γιατί είμαι κάτοικος της περιοχής. Τέλος πάντων, βγήκαν οι πλάκες. Το είπαμε, το ξαναείπαμε. Όχι, λέει, κάνει καλό. Οι καταστηματάρχες τα θέλουν, Μιχάλη μου, για να βάζουν τις ομπρέλες. Μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα, βλάπτετε την ίδια την επιχείρησή σας. Άμα βγουν οι πλάκες. Ο κόσμος έρχεται, βλέπει πλάκες, δεν ξανάρχεται. Γνωστοί μου σπάσανε 2 τα πόδια τους, ηλικιωμένοι άνθρωποι. Από τις πλάκες. Εντάξει, το λέω και αυτό. Κι άλλα είναι πολλά. Άρα χωροταξικός αναπτυξιακός σχεδιασμός. Είπαμε παραλιακή διασύνδεση, το 4 ήταν η αντιπυρική προστασία, 5 και τελειώνω στο 6. Ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής. Ο κύριος Ζούρος και οι συνεργάτες του κάναν μια εξαιρετική δουλειά, έχουμε ολόκληρο κεφάλαιο, που αναδεικνύουν, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έχει θαμμένα απολυθωμένα. Το λέω off the record, εν πάση περιπτώσει, δεν θα έπρεπε. Το λέω, έχει απολυθωμένα δέντρα. Στον Άγιο Φωκά. Τα οποία δεν έχουν ανασκαφή. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να ξεκινήσουν ανασκαφές. Το λέω αυτό σαν τα απολυθωμένα. Ο Ζούρος, ο Νίκος, ο καλός συνάδελφος, ο οποίος δεν μπορούσε σήμερα, είναι εκτός
εκτός νησιού σε ακαδημαϊκή αποστολή, επειδή είναι μικρός ο Νίκος, το στέλνουμε με τους φοιτητές εκδρομές. Εκπαιδευτικές εκδρομές. Όχι, είναι, ο Νίκος είναι ανεκτήμητος, συνάδελφος και φίλος και επιστήμονας. Και τέλος πάντων, λέμε λοιπόν ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα. Η Παναγιά η Κρυφτή, άλλες δομές εκεί πέρα, καταράκτες, έχει δύο καταράκτες η περιοχή. Άλλα μνημεία, πολιτιστικά. Ο πύργος των Γατολίζων που το λέμε εκεί οι ντόπιοι, παλιό πύργο. Που δεν είναι παλιό πύργος, ωραιότατος. Η αρχαιολογική υπηρεσία έχει ξεκινήσει τώρα να τον αναδεικνύει. Το παλιό εννοούν χρονολογικά, όχι ότι είναι άσχημος. Ναι. Παλιός. Ναι, έτσι, χαριτολογώντας και εγώ το λέω. Παντού τα λένε έτσι, παλιόκαστρο. Παλιόκαστρο, ναι. Και άρα πέρα από την πολιτιστική κληρονομιά είναι και η φυσική κληρονομιά. Και αυτό ήθελα να πω πριν που είπα. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι στην περιοχή. Πρέπει να προστατεύσουμε και τις οικοσυστημικές, όπως λέμε επιστημονικά, αξίες. Οι οικοσυστημικές αξίες είναι τα ζώα, τα φυτά, το νερό, ο αέρας, η αναψυχή και βεβαίως ακόμη και η βοσκοϊκανότητα της ευρύτερης περιοχής. Γιατί αυτό είναι αλληλένδετο με την αγροτική οικονομία. Άμα φύγουν οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες και δεν έχουν βοσκήσιμη ύλη ή πάνε να βοσκήσουν αν δεν έχουν εκεί που δεν θα έπρεπε, θα καταλήξουμε, ξέρετε, σαν πιο εδώ σημείο του νησιού μας, τη Δυτική Λέσβο, που έχουμε μπει πια στη φάση, στα πρώτα στάδια της ερημοποίησης στη Δυτική Λέσβο. Γιατί πυρκαγιές βοσκή, πυρκαγιές βοσκή, βοσκή με ήττα εννοώ, έτσι, πυρκαγιές βοσκή, πυρκαγιές βοσκή. Είναι το υπόβαθρο το γεωλογικό, είναι και το κλίμα. Πρώτα στάδια ερημοποίησης. Μην φτάσουμε και στο υπόλοιπο νησί μας σε τέτοια στάδια. Αυτό ήθελα να τονίσω. Και τέλος, αυτό που εμείς οφείλω να ομολογήσω, ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν είναι σεισμολόγοι, αν όχι όλοι. Είμαστε φυσικοί επιστήμονες, γεωγράφοι κλπ. Αλλά έχουμε συνεργαστεί με πολλούς σεισμολόγους, ας πούμε θα αναφέρω τουλάχιστον ένα όνομα που το ξέρετε όλοι, τον Κώστα τον Παπαζάχο, τον καλό φίλο και συνάδελφο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως και με το ΕΚΠΑ εκεί από συναλλέλφους σεισμολόγους, να μην λέω ονόματα γιατί είναι πολλοί και θα παρεξηγηθούν άμα δεν πω κάποιους. Αλλά ο Παπαζάχος ήρθε εδώ, ο άνθρωπος, ο Κωστής, και είπε τι συμβαίνει, τι συνέβη το 17 στη Βρύσα. Λίγο πολύ, το ξέρουμε, μας το είπαν οι σεισμολόγοι. Οι επιταχύνσεις της βαρύτητας των σεισμικών κυμάτων ήταν απίστευτες, τριπλάσιες από ό,τι θα περίμενες υπό κανονικές συνθήκες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα στα ειζηματογενή εδάφη που ήταν οι περιοχές από το Πλάτανο και κάτω, τα σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς. Και ευτυχώς και εκεί είχαμε μόνο ένα ανθρώπινο θύμα, ένα μόνο. Σε αυτή την περιοχή βέβαια που είχαμε καταρρεύσεις. Το υπόλοιπο χωριό, το παγόνι, το σχολείο και άλλες συνεγείρες που τις ξέρετε καλύτερα από μένα, σώθηκαν. Γιατί εκεί αυτά τα τζέτης των σεισμικών κυμάτων δεν ήταν τόσο μεγάλα. Άρα σε αυτές τις περιοχές πρέπει να πάρουμε μέτρα διπλά και τριπλά για να αντέξουν το καινούριο κτηριακό απόθεμα και υπόβαθρο να αντέξει. Άρα λοιπόν, αντισεισμικός σχεδιασμός, αποκατάστασης και προστασίας της Βρύσας. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπαθών Βρύσας, ο κύριος Νίκος Γουγούλιος, δεν είναι εδώ και αυτός μαζί μας, είναι εκτός νησιού, αλλιώς θα ήταν εδώ, μας βοήθησε. Χωρίς αυτόν, εγώ πιστεύω 4 μήνες που βγαίναμε στα βουνά και στα λαγκάδια να μαζέψουμε δεδομένα, Νίκο, δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να τα φέρουμε εις πέρας 4 μήνες με 20-30 άτομα γύρω μας. Και τελειώνοντας, δύο πράγματα θέλω να αναφέρω. Το κεφάλαιο 7, το ξαναλέω, ήταν η διαδικτυακή χαρτογραφία που ασχολήθηκε με την ευρύτερη ομάδα του κ. Σουλακέλης, με drones, με δορυφορικές εικόνες και άλλες πλατφόρμες και επίγειες, που έγινε με την ευγενική χορηγία της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ακριβώς χρηματοδότηση, ευγενική χρηματοδότηση, με τον κύριο Περιφερειάρχη, που μας είπε στην αρχή τι θέλετε, ώστε να δώσω δεδομένα στις υπηρεσίες μου. Ποιες υπηρεσίες? Πήρε αμέσως δεδομένα σε 2-3 μήνες η δασική υπηρεσία,
και μέσα σε 4-5 μήνες ξεκίνησαν τα αντιδιαβρωτικά, αντιπλημμυρικά έργα. Τεράστιο κονδύλι εκεί πέρα. Τεράστιο κονδύλι. Αλλά και έγινε μια μικρή σχετικά περιοχή. Φανταστείτε τι θα χρειαζόμαστε για να κάνουμε αυτά τα 25.000 στρέμματα. Ευτυχώς κάποια από αυτά, περίπου το μισό από αυτά, έχουν μέτρια σφοδρότητα καύσης. Άρα δεν προβλέπουμε, γιατί το μελετήσαμε και αυτό εδώ μέσα, δεν προβλέπουμε ότι θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα διάβρωσης. Αλλά το άλλο μισό πρέπει να συνεχιστούν τέτοια έργα. Τέλος πάντων, και το δεύτερο που θέλω να αναφέρω εδώ και να μνημονεύσω είναι τα ΜΜΕ. Η ΕΡΤ, η κυρία Λαχουρή Δήμητρα και οι υπόλοιποι σταθμοί, βλέπω και τη καλή μου φίλη εδώ, την κυρία... Για μένα, Κλάνθη Βασιλιά. Κλάνθη. Που ήρθαν, ξαναήρθαν στα Βατερά, μιλήσαμε, ήταν πίσω, εμείς παίρνουμε τις μετρήσεις και ήταν δίπλα μας οι άνθρωποι. Και βέβαια τα υπόλοιπα μέσα, να μην πω ονόματα κλπ, ιδιωτικά και μη ιδιωτικά, ήταν εκεί πέρα και προβάλλαν και όλο αυτό το έργο το δικό μας και νομίζω δόθηκε μια ευρύτερη δημοσιότητα. Και ήρθε εδώ και ο κύριος Μπένος, πολύ σωστά κύριε Νομάρχη που το φέρατε. Ξέρουν δηλαδή, η κεντρική κυβέρνηση, ας πούμε, η πολιτεία, ξέρει τα θέματα εδώ και τα σεισμικά και τα άλλα τα πυρικά θέματα. Απλά πρέπει λίγο να επιταχύνουμε λίγο τις διαδικασίες και μέσα από τα ΕΣΠΑ μπορείτε να βρείτε χρηματοδοτήσεις για να προχωρήσουν κάποια πράγματα. Υπάρχει κάποιος χρόνος, κύριε Ατζή? Ναι. Υπάρχει χρόνος. Άρα εδώ είμαστε εμείς πάντα, εσείς αποφασίζετε και εμείς υποστηρίζουμε. Ελλάδα-Κύπρος που λέμε. Κύπρος-Ελλάδα. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριος Αντιπρίδανης. Αν θέλετε, επιπρόσθετα, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου αφενός να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου για τη στήριξη όντως και για το έργο της χαρτογράφησης που πραγματοποιήθηκε το πρώτο χρονικό διάστημα. Να συγχαρώ τον αγαπητό φίλο συνάδελφο τον κύριο Καλαμπουκίδη για την επιμονή του πάνω στο ζήτημα αυτό και να τονίσω θα ήθελα ότι αυτό το πόνημα που παραδίδεται σήμερα σε όλους είναι αυτή μια προσπάθεια που έρχεται να καλύψει πολλές φορές δικαίως. Ακούγεται το παράπονο αλλά και η πραγματικότητα ότι τα ερευνητικά ιδρύματα, τα πανεπιστήμια δεν έχουν επαφή με τα τοπικά προβλήματα και δεν παρέχουν πονήματα τα οποία να μην είναι επιστημονικές εργασίες που μπορούν να τις διαβάσουν μόνο ειδικοί επιστήμονες, αλλά να είναι πιο εκλεκευμένα, αν μου επιτρέπετε ο όρος, ούτως ώστε να είναι πολύ πιο χρήσιμα και άμεσα και προσβάσιμα και κατανοητά από όλους. Αν το δείτε και θα το ενθάρρυνα αυτό να το διαβάσετε, δεν είναι ένα επιστημονικό κείμενο, δηλαδή τα αφαιρέσαμε όλα αυτά τα πολυτεχνικά, ούτως ώστε να μπορεί αυτές οι σκέψεις και αυτά που γίνονται, είναι ένα τμήμα της δουλειάς που έχει πραγματοποιηθεί, δεν είναι το σύνολο της έρευνας που έχει γίνει για την περιοχή, αλλά τουλάχιστον να γίνει μια προσπάθεια μήπως αυτό φανεί πιο χρήσιμο για τους ανθρώπους, για τους φορείς, για τους μη ειδικούς επιστήμονες που και αυτοί ενδιαφέρονται πολύ και να καταλάβουν και το τι έγινε και το τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Άρα αυτό το πόνημα έχει σημασία για μένα γιατί βγάζει και μια εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου και της έρευνας που γίνεται προς την ευρύτερη κοινωνία και το θεωρώ σημαντικό γιατί πολλές φορές το αμελούμε και δεν το κάνουμε, δεν σκύβουμε πάνω σε αυτό και συγχαίρω τον κύριο Καλαμπουκίδη. Ασφαλώς και εγώ με τη σειρά μου εκφράζω τη διαθεσιμότητά μου προς όλους φορείς, υπηρεσίες και τα λοιπά σε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε για τα τοπικά θέματα και προβλήματα που μας απασχολούν. Και εύχομαι σε όλους, όλες εσάς να είναι ένα πόνημα χρήσιμο, να το δείτε, να το διαβάσετε και να βγάλετε κι εσείς τα συμπεράσματά σας με βάση τα στοιχεία αυτά τα οποία παραθέτονται εκεί. Μια παρένθεση να συμπληρώνοντας ότι είναι και διαδικτυακά αυτή η μελέτη στην ιστοσελίδα Aegis Plus, λέξη ολόκληρη, Aegis Plus, Plus γράφεται, .aegean.gr, χωρίς www. Εκεί θα τα βρείτε όλη η ειδική δράση για Βατερά, με φιλμ, με βιντεάκια από τη φωτιά, ό,τι θέλετε να δείτε για τα φωτιά Βατερά 2022. Να πω και εγώ τι παρατήρησα.
Λοιπόν, καταρχήν αυτή όλη η περιοχή έχει ένα μεγάλο asset, έχει ένα μεγάλο πλουτοπαραγωγική πηγή. Ποια είναι αυτή? Η παράκτια ζώνη των Βατερών. Τα 6,7 χιλιόμετρα των Βατερών. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί 30 χρόνια, 35 που πάω στα Βατερά, στο Ειρήνη που είπατε, δεν έχει μπει πέτρα πάνω στην πέτρα στην παράκτια ζώνη. Έχω από εδώ αυτό το μικρόφωνο, έχω κάνει προκαλέσει τους δημάρχους να υποβάλουν πρόταση τώρα στο ΕΣΠΑ για ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης. Και το ξανακάνω εδώ, τώρα. Αν αναπτυχθεί η παράκτια ζώνη, αν αποκτήσει ο δρόμος ένα εύρος, ένα ποδηλατόδρομο, ένα πεζόδρομο, ένα πεζοδρόμιο, 5 πάρκινγκ που δεν τα έχει τώρα, θα πάρει ανάπτυξη η παράκτια ζώνη και όλη η περιοχή. Η πλωτοπαραγωγική πηγή που έχει η περιοχή, που, για την οποία τώρα κλαθμυρίζουμε, έχει την πιο μεγάλη πλωτοπαραγωγική πηγή που έχει η Λέσβος, την παράκτια ζώνη των Βατερών. 6,7 χιλιόμετρα μπορεί να δώσουν πλούτο και στο Πολυχνίτο και στη Βρύσα και στα Βατερά και σε όλα τα χωριά και σε όλη τη Λέσβο. Παρακαλώ, προκαλώ από εδώ να γίνει πρόταση για ανάπτυξη παράκτιας ζώνης του παρακτίου δρόμου. Από ό,τι λέγατε πριν, προκύπτει αυτό που λέω τώρα. Ακριβώς, και είναι το αντικείμενό σας το επιστημονικό συν όλα τα άλλα, έτσι δεν είναι? Όσον αφορά το δρόμο που είπατε, το Βατερών Πλωμαρίου, σας διαβεβαιώ ότι είναι το επόμενη φάση που θα ασχοληθούμε αφού τελειώσουμε τα μεγάλα έργα. Έχουμε ακόμα δύο μεγάλα έργα να βάλουμε στη Ράγια, το δρόμο Αμπελικού Σταυρού και το δρόμο Αγίας Παρασκευής Πέτρας. Μετά έχουμε αυτούς τους δρόμους. Mm. Σε πρώτη φάση θα είναι ο δρόμος Μελίντας Κρυπτής. Τον έχουμε μελετήσει τον δρόμο αυτό, θα τον κατασκευάσουμε. Θα είναι απαρχή της συνδέσεως Πλωμαρίου Βατερών. Και όσον είπατε πριν για την παράκτια ζώνη, επειδή ξέρω καλά το Μάτι, όπου έγινε μεγάλη πυρκαγιά, η καταστροφική, που τώρα γίνονται και δίκες. Ο ιστός, ο οικοδομικός, ο αστικός ιστός των Βατερών, ο μικρός αστικός ιστός, έχει πολλές ομοιότητες με το Μάτι. Όταν είχα πάει στην πυρκαγιά, έβλεπα δέντρα, πεύκα να καίνε μέσα στα σπίτια. Τα κλαδιά των δέντρων μπαίνουν μέσα στα σπίτια, μέσα στις βεράντες. Παρόμοια ήταν και στο Μάτι. Αυτό που είπατε, η στέγη που χάσκε ακόμα, ήταν τα κλαδιά των δέντρων περάγανε έτσι μέσα από το σπίτι αυτό. Έχει πολλές ομοιότητες με το Μάτι. Και είναι ευτυχές που δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα, όπως είπατε. Και τώρα, και κλείνοντας, εγώ στο μόνιμο τροπάριο το δικό μου, όλα αυτά που είπατε και πόσο γρήγορα μεταδόθηκε μέχρι την παραλία, με κάνει να σκέφτομαι ακόμη μια φορά πόσο ατυχής ιδέα ήταν η επιλογή της βάστιας να γίνει δομή. Ατυχής ιδέα η βάστια, η επιλογή. Και χθες τα είπαμε στην κυρία Γενική Γραμματέα, όσοι εξημών ήμασταν εκεί, της είπαμε αυτά τα πράγματα. Στη Μόρια, όταν υπήρχε η Μόρια που δεν έχει πευκώθει το δάσος γύρω της, είχαμε σχεδόν κάθε τρεις μέρες παρεμβάσεις της πυροσβεστικής από πυρκαγιές που πιάναν. Σκεφτείτε μια πυρκαγιά που θα ξεκίνει από τη Βάστρια, πού θα έφτανε? Μέχρι την περιοχή σας θα έφτανε. Μέχρι τα Βατερά θα έφτανε. Ήταν ατυχής ιδέα και είναι ατυχής ιδέα αν όποιος έχει την ιδέα να μεταφέρει μετανάστες εκεί. Είναι ατυχής ιδέα η επιλογή της Βάστριας. Ευχαριστώ. Ποιος, παιδιά, που σας θέλει να πει κάτι? Γεια σας όλους. Είμαι εδώ σαν μόνιμος κάτοικος των Βατερών από το 1955. Άρα ξέρω, είχα την περιοχή και τις συνθήκες που αναπτύχθηκε τότε που δεν υπήρχαν Βατερά. Μια και αναφέρω τη λέξη Βατερά και την περιοχή. Πρώτα-πρώτα ήταν μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο Κώστα Καλαμποκίδη, την ομάδα του, τον Νίκο, ο οποίος είναι και αυτός συντοπίτης, για όλη αυτή την προσπάθεια να αναδείξουν και να προβάλλουν προς τα έξω τα αποτελέσματα μιας μεγάλης καταστροφής. Τώρα γίνανε προτάσεις, οι οποίες απευθύνονται στην πολιτική ηγεσία του τόπου και στο κεντρικό κράτος. Εδώ υπάρχουν πλέον οι ευθύνες να αναλάβουν η περιφέρεια και ο Δήμος να πραγματοποιήσουν ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσουν αυτή την έρημη, τη δυστυχισμένη περιοχή, όπως λέω, δηλαδή σεισμόπληκτη και πυρόπληκτη. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει για να ανακουφιστούν αυτή η περιοχή και αυτοί οι άνθρωποι που μένουν εκεί. Και
πάνω από εσάς, από, από την περιφέρεια και το Δήμο, υπάρχει και το κράτος, το πολιτική ηγεσία του κράτους. Αυτό που είπατε τελευταία, κύριε Περιφερειάρχα, δεν μπορεί πάνω σε ένα νησί να επενδύονται τεράστια οικονομικά ποσά για να χτίσουμε βάστριες και να φιλοξενούμε μετανάστες, παράτυπους μετανάστες, και να μην μπορεί ένα ολόκληρο κράτος να βοηθήσει αυτή τη μικρή περιοχή. Έστω, να κάνει κάτι, να ανακουφίσει. Έχετε, οφείλετε όλοι οι παράγοντες που χειρίζεστε αυτού του είδους τα θέματα να βοηθήσετε. Και εμείς σαν κάτοικοι και το Πανεπιστήμιο και όλοι θα είμαστε μαζί σας και εκ των προτέρων, επειδή ξέρω τους ανθρώπους που χειρίζονται αυτά τα θέματα, ευελπιστώ και θα είμαι σίγουρος σε μια άλλη συνάντηση να έχετε να μας πείτε αποτελέσματα αφού μελετήσετε αυτή τη μελέτη και αποφασίσετε δράσεις στην ευρύτερη περιοχή. Εκ των προτέρων και για όλους τους χωριανούς μου σας ευχαριστώ και πραγματικά μέσα από την καρδιά μου νιώθω τη μεγάλη ικανοποίηση το ότι καταφέρουμε να φτάσουμε, να καταφέρουμε να φτάσουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Και πάλι σας ευχαριστώ και τον Κώστα και εσάς Περιφερειάρχα και σε όλους όσοι παρίστανται εδώ. Σας ευχαριστούμε. Εγώ λέω εν κατακλείδη το α και το ω για την περιοχή είναι ο παραλιακός δρόμος 6,7 χιλιόμετρα τουλάχιστον το κεντρικό τμήμα να αναμορφωθούν, να αναπλαστούν. Κάποιος πρέπει να το αναλάβει, να το κάνει. Είναι αστικό θέμα, είναι αστική περιοχή. Ναι. Πρέπει ο Δήμος να προτείνει από το ΕΣΠΑΣ. Τώρα είναι η ευκαιρία. Τώρα είναι η προτάση του ΕΣΠΑ. Εσωτερικές αστικές υποδομές, πλατεία, πάρκινγκ. Το λέω έτσι με επίδοση. Κώστα, συγγνώμη. Αν πάτε στη Βρύσα σήμερα, πριν μπείτε στο χωριό, υπάρχει μια πινακίδα η οποία λέει απαγορεύεται η διέλευση μέσα από το χωριό της Βρύσας. Γιατί ακόμη το χωριό 7,5 χρόνια μετά το σεισμό είναι επικίνδυνο. Κύριε Περιφερειάρχα, κάναμε 3 εδώ συνεδριάσεις για να άρουμε την επικινδυνότητα της Βρύσας. Έχουμε πρόταση για να προγραμμάσουμε τα 8 σημεία αυτά πώς και δεν έχει γίνει κάτι. Αλλά δεν έχουμε το πράσινο φως. Λοιπόν, να κινηθούμε όλοι μαζί να το κάνουμε. Είναι δηλαδή απαράδεκτο 7,5 χρόνια μετά το σεισμό να μην μπορεί να περάσει ένας άνθρωπος μέσα, να μην μπορεί να γκρεμιστούν. Είναι η δουλειά μας στις περιφέρειες. Ναι, αυτό. Μεσική περιοχή. Λοιπόν, είναι υποχρέωση του Δήμου, θα τα πούμε και στο Δήμο. Πρέπει όμως να μην ξεχωρίζουμε Δήμος, περιφέρεια, κράτος, μη Δήμος, περιφέρεια, κράτος, να πάμε όλοι μαζί για να έχουμε αποτέλεσμα. Θα το ρωτήσουμε αύριο. Και γι' αυτό. Η απομόνωση των 8 κτηρίων, πως θα τα είχαμε μετρήσει, που πρέπει να απομονωθούν. Έχουμε πρώτη σε απεργολάβο, έχουμε προσφορά. Είμαστε έτοιμοι, εάν μας δώσετε το πράσινο φως όσοι είναι αρμόδιοι, αύριο το κάνουμε. Και γι' αυτό, σας ευχαριστούμε. Το ξέρω ότι ενδιαφέρεστε και το ξέρω. Το ποσό το καλύψουμε εμείς. Το ποσό το βάλουμε εμείς. Χωρίς να είναι πια μας. Γιατί δεν κάνουμε διαχωρισμό Δήμου. Άρα, Νίκο, πρέπει να κινητοποιήσεις το Δήμο Δυτικής Λέσβου. Θα πάμε και εκεί. Θα πάμε. Θέλω να ρωτήσω, είναι μετά την εκκόνηση αυτής της μελέτης, ποιο είναι το επόμενο βήμα? Δηλαδή, θα προεκλογιστούν οι εργασίες που προτείνονται, ούτως ώστε αυτές τις εργασίες να τις εντάξουμε σε κάποιο ΕΣΠΑ? Ποιο είναι ακριβώς το επόμενο βήμα μετά την εκκόνηση της συγκεκριμένης μελέτης? Εμείς δυστυχώς ή ευτυχώς σταματάμε εδώ. Δεν θα κάνουμε οικονομική αποτίμηση των προτάσεων κλπ. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε τις δυνατότητες. Προχωράμε σε άλλα έργα. Αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με τις πυρκαγιές της Ελλάδος και της Ευρώπης. Προσωπικά και ο κ. Ζουλακέλης με άλλα θέματα. Δεν είμαστε οικονομολόγοι. Νομίζω οι αρμόδιες υπηρεσίες, όχι μόνο της περιφέρειας, αλλά γενικά της πολιτείας εδώ, θα πρέπει να κάνουν αυτές τις αποτιμήσεις, προϋπολογισμούς δηλαδή των έργων, τα οποία εμείς δεν έχουμε ούτε την εμπειρία ούτε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Άρα εμείς μέχρι εδώ ήταν αυτό και από εκεί και ύστερα, εφόσον γίνουν, οριμάζουν αυτά τα έργα, θα είμαστε εδώ να υποστηρίζουμε στην υλοποίηση πλέον αυτών των. Οπότε μήπως να έχουμε μια απάντηση από την περιφερειακή αρχή, ποιο είναι το επόμενο βήμα μετά από αυτή τη μελέτη? Κοιτάξτε, πρέπει να το μελετήσουμε. Να δούμε τι προκύπτει, τι προτάσεις υπάρχουν συγκεκριμένες, όχι
να τεκνοποιεί, δεν μπορώ να υποχρεώσω τον πρόεδρο που είναι άρρωστο να κάνει παιδιά. Εντάξει. Αλλά αν υπάρχουν υλοποιήσιμα έργα, να δούμε. Τρία, έξι πρέπει να κάνει. Προτεραιότητε πρέπει να βρει. Ή τον Ντόμι που είναι ηλικία. Γονεί. Τεκνοποίηση. Λοιπόν, ναι, θα δούμε τι προτάσεις υπάρχουν για και όχι επιδοτήσεις. Οι κάτοικοι θέλουν επιδοτήσεις, ο κόσμος γενικά σε όλη την Ελλάδα. Οι επιδοτήσεις δεν νομίζω ότι λύνουν το πρόβλημα. Ακόμη ο δημογράφος μας έλεγε και αυτή η επιδότηση στις τετραμελείς πολύτεκνες οικογένειες δεν αποδίδει γενετικά πληθυσμιακά. Ακόμη και αυτό, τώρα τα υπόλοιπα πολύ περισσότερο.